Πόσα χρόνια δουλεύεις, Λίλα, με τον Μπικ? Τελευταία δεκαετία πρέπει να δουλεύω με Μπικ. Βέβαια, τώρα έχω βάλει και λεπτομέρειες με ακριλικό, πλαστικό καμιά φορά. Και έχω εισαγάγει και τα μελάνια. Η έκθεση θα λέγεται Viewmaster. Είναι σαν προϊστορικό VR αυτό, αν το καλοσκεφτείς. Η όλη λογική ήταν αυτή η νοσταλγική κατάσταση που βιώνουμε σαν παιδιά, που υπήρχε μια πραγματικότητα και έβαζες τα γυαλιά και κάποια στιγμή έφευγες από όλο αυτό που συνέβαινε γύρω σου, απομονωνόσουνα σε ένα τετραγωνικό και απολάμβανες την ιστορία σου. Τα μηνύματα που θες να περάσεις είναι κοινωνικοπολιτικά? Πάντα, πάντα, σε όλα μου τα έργα. Είναι χαρακτήρες της κοινωνίας, οι οποίοι υπάρχουν γύρω μας και είναι αρχέτυπα ανθρώπων, δηλαδή είναι ψυχογραφήματα. Το στήσαμε λίγο σαν να είμαστε μέρος από τα μικρά καρεδάκια σου. Όταν πρωτοείδα τη δουλειά σου, μου θύμισε τους Αμερικανούς κομίστες από τα κλασικά εικονογραφημένα, αυτά τα καταπληκτικά. Έχω μεγάλη συγγένεια, γιατί ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχα δει σαν μικρό παιδί και είχα ασχοληθεί με την εικόνα και με είχαν εντυπωσιάσει. Mm-hmm. Ήταν αυτός ο πάρα πολύ ηλουστραρισμένος ρεαλισμός, που ήταν γυαλιστερός. Τα φαίνονται σαν πλαστικοί οι ήρωες. Θέλω να μου πεις τις ιστορίες τους, αυτά που δεν γράφονται εύκολα στα βιβλία. Αυτό εδώ έχει σαν βάση του ένα παλιό τραγούδι που άκουγα πολύ συχνά στο σπίτι μου. Καταπληκτικό τραγούδι. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς, μπλα μπλα μπλα. Λέει, του δώσανε γλυκό, του βγάλανε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπανε κουβέντα. Δεν θέλεις να πετύχεις απαραίτητα το να νιώσεις, να βλέπει κάποιος ένα έργο και να λέει ωραίο έργο, με την αίσθηση του ωραίου. Ακριβώς όπως το λες, δεν χρειάζεται να είναι ωραία τα συναισθήματα. Μπορεί να ξεκινάνε ωραία και στο τέλος της ημέρας να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι υπήρχε στο πίσω, παραπίσω, παραπίσω πλάνο το οποίο σου χάλαγε την ατμόσφαιρα, δεν μπορούσες να αντιληφθείς τι είναι, αλλά ως ένα σημείο σε στήχιωσε. Δεν μου αρέσει να πρέπει ο θεατής να διαβάζει ένα ολόκληρο λογοτεχνικό κείμενο για να μπορέσει να αντιληφθεί ή τουλάχιστον να αισθανθεί σε πρωτογενές επίπεδο αυτό που θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Αυτά τα καρέ που βλέπω μέσα στα κόμικ, τα μάγκα, τα μάγκουα των Κορεατών που έχουν μπροστινά πλάνα, σαν να είναι μια τυχαία φωτογραφία. Και η σκηνοθεσία, το πώς γυρνάει η κάμερα και μετά δείχνει τον πίσω χαρακτήρα και την πλοκή στο επόμενο καρέ. Εμένα όλο αυτό με εντυπωσιάζει, δεν σταμάτησε να με εντυπωσιάζει ποτέ. Και φαίνεται ξεκάθαρα και στη δουλειά που παρουσιάζεις τώρα. Ναι, δηλαδή ναι. Παρουσιάζεις τα καρέ και τους ήρωες σαν να έχει μια θεατρικότητα. Νιώθεις σαν να είσαι εκείνη τη στιγμή ο σκηνοθέτης πάνω στα έργα σου. Είναι από τα πιο διασκεδαστικά μέρη της δουλειάς μου. Το να μπορώ να οργανώσω μια πλοκή. Τη στιγμή μιας πλοκής, για την ακρίβεια. Ένα stop καρέ, δηλαδή ότι υπήρχε μια σκηνή και εγώ σας δίνω την κορύφωση της στιγμής. Να τι σε κέρδισε περισσότερο στη δουλειά της Λίλας, τι είναι αυτό που σε άγγιξε? Δεν είναι μια απλή εικονογράφηση κάποιων ωραίων προσώπων, αλλά είναι έργα τα οποία θα τα δει κάποιος στην Αμερική ή στην Ιαπωνία και θα έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ο καθένας μπορεί να βάλει από πάνω τα δικά του συννεφάκια, τις δικές του λεζάντες και να κουμπίσει σε αυτό που βλέπει. Και αυτό είναι σπουδαίο, γι' αυτό λέω ότι είναι μια τοιχογραφία της εποχής.
παίζει για σένα ρόλο και το υλικό που χρησιμοποιεί, δηλαδή που είναι διαφορετικό. Ε, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πιάσει όλοι. Όντως, ενώ ακριλικά και λάδια δεν χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι κάτι κοινό, αλλά βλέποντάς το, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτό το πρόσωπο έχει βγει από απλό στυλό. Είναι η ψυχή, όχι το υλικό. Δεν έχει καμία σημασία το υλικό. Μπορείς με τα πάντα, αν όντως θέλεις κάτι να κάνεις, θα το κάνεις. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ, πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να πάμε να τελειώσουμε. Αμήν, αμήν. Καλή μας επιτυχία.